απόσυρση της μοναρχίας εσήμανε για μένα το τέρμα. Εγώ εψήφισα τον Αντώνη τον Σαμαρά, διότι εκείνη την ώρα επίστευα και νομίζω σωστά ότι έπρεπε πάση θυσία να αποφύγουμε να πέσει η Ελλάδα σε κυβέρνηση. Ποτέ δεν θα συμφιλειωθώ με τη σκέψη της διχοτομήσεως της Κύπρου. Ποτέ. Το Κυπριακό είναι μια σειρά από χαμένες ευκαιρίες. Είμαι βέβαιος ότι αν ζούσε ο Μακάριος θα είχε δώσει έκτοτε, τότε, περίπου την εποχή που πέθανε, λύση στο Κυπριακό πρόβλημα. Αγαπώ τη ζωή πολύ, αλλά δεν φοβάμαι το θάνατο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα έχουμε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον τέτα-τέτ μέχρι σήμερα, αφού καλεσμένος μας είναι ο πρώην Έλληνας Πρωθυπουργός της περίοδου 1990-1993 και μια εμβληματική μορφή της πολιτικής σκηνής της σύγχρονης Ελλάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας δεχτήκατε απόψε και νομίζω ότι παρά τις πολλές δεκαετίες της πολιτικής σας δράσης, είναι η πρώτη σας μεγάλη συνέντευξη στην κυπριακή τηλεόραση. Αυτό είναι ακριβές. Θα ήθελα, αγαπητέ μου Τάσο, να πω ότι με ευχαρίστηση δέχτηκα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να επικοινωνήσω με την Κύπρο, την οποία πάντοτε όλη μου τη ζωή είχα και έχω στην καρδιά μου. Γι' αυτό και κάνω μια εξαίρεση. Τον τελευταίο καιρό είναι γνωστό ότι δεν δίνω συνεντεύξεις. Είμαι πολύ φιδωλός, αλλά εδώ κάνω ευχαρίστω σε αυτή την εξαίρεση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Γι' αυτό και απόψε, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να κινηθούμε σε κάποιους συγκεκριμένους άξονες, γιατί τόσες δεκαετίες πραγματικά δεν μπορούν να καλυφθούν σε μια εκπομπή. Θα ήθελα να δούμε το ανθρώπινο πρόσωπο και την προσωπική ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, γεγονότα που σημάδεψαν την Κύπρο και την Ελλάδα, που πολλά ίσως λεχθούν για πρώτη φορά ειδικά για την Κύπρο, και την άποψή σας για την κατάσταση σήμερα σε Ελλάδα και Κύπρο. Σήμερα, στα 96 σας χρόνια, υπήρξαν στιγμές που μετανιώσατε για την αφοσίωσή σας στην πολιτική? Καταλάβατε ότι θυσιάσατε πράγματα? Θα σου πω, Τάσο, κάτι που θα σε εκπλήξει ίσως, ότι εγώ σαν νέος, σαν παιδί, ήμουν βέβαιος ότι δύο πράγματα δεν θα κάνω στη ζωή μου. Ότι δεν θα ανακατευτώ στην πολιτική και ότι δεν θα γίνω δικηγόρος. Και τελικώς τα πράγματα, η μοίρα τα έφερε να κάνω και τα δύο. Διάδοχο δεν είχε η οικογένεια και έπρεπε να κατεβώ στις εκλογές. Και το απεφάσισα. Και έκανα εκλογές φορώντας στολή στρατιωτική, διότι δεν είχα πολιτικά να φορέσω. Και βγήκα βουλευτής στη Βουλή του 46 και από εκεί και πέρα παντρεύτηκα την πολιτική. Μια φορά μόνο μετά το τέλος της δικτατορίας δεν ήμουν βουλευτής, διότι δεν μπόρεσα να συνεννοηθώ με τον Καραμαλή, αλλά αμέσως μετά επανήλθα και είχα μια πολυτάραχη διαδρομή από τα ύψη στα βάθη και από τα βάθη ξανασηκώθηκα. Θα τη δούμε αυτή τη διαδρομή όσο προλαβαίνουμε σήμερα. Όχι, δεν προλάβαμε σήμερα. Κάποια σημεία. Είναι αδύνατο. Εγώ
Και θα συνοψίζω όλα λέγοντας αυτό με το οποίο άρχισα, ότι στην πολιτική έχω την ικανοποίηση ότι έκανα αυτό που νόμιζα σωστό. Αισθανθήκατε πολιτικός διάδοχος του Βενιζέλου, της οικογένειας Βενιζέλου, λόγω συγγένειας? Κοιτάτε, εγώ και... ήμουνα επηρεασμένος οπωσδήποτε από τη βενιζελική παράδοση. Και έτσι βεβαίως σαν παιδί ήμουν το πνεύμα της αντιλογίας, που με έλεγε ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου. Είχα μια τάση να πηγαίνω με τους αδύνατους, με τους χαμένους. Είχα λιγάκι το Δον Κιχώτη μέσα μου. Ακόμα και όταν παντρευτήκαμε με τη Μαρίκα, το σπίτι στα Χανιά, το μόνο σπίτι που χτίσαμε δικό μας, σκέφτηκα αρχικά να το ονομάσω Βίλα Δον Κιχώτης. Αλλά μετά φοβήθηκα ότι θα το χρησιμοποιούσαν εναντίον μου και δεν τους δώσαμε αυτό το όνομα. Αλλά παρά τα αυτά, φυσικό ήταν, στο περιβάλλον αυτό έζησα. Και πράγματι, η βενιζελική παράδοση έχει το φιλελεύθερο στοιχείο και έχει και το ρεαλισμό στην εξωτερική πολιτική. Κάτι το οποίο εγώ νομίζω το εξέφρασα και το εφήρμοσα σε όλη μου τη ζωή. Κάτι το οποίο επηρέασε πολύ τα πράγματα και νομίζω ότι μπόρεσα να προσφέρω μια υπηρεσία προς αυτή την κατεύθυνση στην Ελλάδα, αλλά και στον ελληνισμό γενικότερα. Δεν σας πίκρανε λοιπόν το γεγονός, το είχα πάντα απορία, ότι η Κρήτη, ο τόπος καταγωγής σας, έδειχνε μια ιδιαίτερη αδυναμία και στις εκλογές έδινε πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ και στον Ανδρέα Παπανδρέου, παρά στον κρητικό πολιτικό, δηλαδή εσάς. Αυτό έγινε μετά τα Ιουλιανά, μετά το 65. Εγώ ήμουν ο αδιαμφισβήτητος διάδοχος του Γεωργίου Παπανδρέου, ο άνθρωπος που εστάθηκε δίπλα του, ο κύριος μοχλός του λεγόμενου ανένδετου αγώνα. Ναι. Η απόφαση του Γεωργίου Παπανδρέου να παραιτηθεί παρά τη δική μου επιμονή και να έρθει σε αντίθεση με το στέμα, η προσπάθεια που έκαναμε εμείς που αποτελούσαμε το σκληρό πυρήνα να κρατήσουμε τα πράγματα να μην φτάσουν στα άκρα, ουσιαστικά θυσιαστήκαμε χωρίς τελικά να αποφύγουμε και τη δικτατορία, και έτσι εκεί που ήμουν ο σίγουρος διάδοχος του Γεωργίου Παπανδρέου και ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου, έπεσα στα βάθη, έχασα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου πήρε τη θέση του ηγέτη της παράταξης με όλα όσα αυτά σήμαιναν και όσα εστίχησαν στον ελληνικό λαό. Σας στοιχιώνει μέχρι σήμερα ο χαρακτηρισμός αποστάτης? Σε τίποτα δεν με ενοχλεί. Εγώ έκανα και τότε το καθήκον μου, διότι δεν ήθελα η Ελλάς να φτάσει στα αδιέξοδα. Φοβήθηκα ότι αν ήρχεται σε αντιπαράθεση ο στρατός, τον οποίον ήλεγχε με την συμφωνία του Γεωργίου Παπανδρέου ο βασιλεύς, με το λαό, ο οποίος είχε εξεγερθεί ολόκληρος, διότι η παρέμβαση του βασιλιά τότε ήταν αδικαιολόγητη. Δεν επέτρεπε στον Γεώργιο Παπανδρέου να λάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Φοβηθήκαμε τότε ότι η αντιπαράθεση θα έκανε την Ελλάδα χιλή. Ήταν πρόσφατος η υπόθεση της χιλής και μπήκαμε στη φωτιά για να γλιτώσουμε. Τελικά σήμερα όμως θεωρείτε ότι έφερε ξέρουνε, τη δικτατορία αυτό. Όλοι ξέρουνε, δεν απεσόβησε τη δικτατορία τελικά. Είναι μεγάλη ιστορία, η οποία σιγά σιγά γράφεται τώρα σωστά. Πρέπει να σου πω, Τάσο, το συμπέρασμά μου είναι ότι και οι δύο δικτατορίες, και του Μεταξά και η δικτατορία των συνταγματαρχών, οφείλεται αποκλειστικώς σε ευθύνη του πολιτικού κόσμου. Ο πολιτικός κόσμος δημιούργησε τέτοιο κενό και τέτοια στον κόσμο απελπισία, ώστε με χαρά είδαν ή με ανακούφιση ή τουλάχιστον με ανοχή είδαν την επέμβαση των στρατιωτικών. Αυτό είναι τρομακτικό φυσικά για την παρούσα κατάσταση, γιατί και τώρα ο κόσμος φαίνεται ότι είναι δυσαρεστημένος. Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχω αυτό το κίνδυνο
Είμαι βέβαιος ότι τον έχουμε ξεπεράσει. Εκείνη η εποχή, εκείνοι οι χειρισμοί κατατάσσονται στο mea culpa σας, υπάρχει ένα mea culpa εκεί? Κοιτάτε, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν δυσκολεύτηκα να πω το mea culpa. Αυτό που χαρακτηρίζει τους Έλληνες πολιτικούς είναι ότι επιμένουν πάντοτε στις ιδέες τους και όταν ακόμα διαψεύδονται και όταν ακόμα προδήλωσε έχουν λάθος. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αυτή την αδυναμία, ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και αυτός είχε κατά τη γνώμη του αλάθητον. Εγώ ήμουν ο μόνος πολιτικός ο οποίος δεν είχε ποτέ δυσκολία να ομολογήσει ότι με μετέπισαν ή ότι είχαμε και λάθος. Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν ήταν λάθος. Ήταν απλώς μια εκτίμηση, μια τολμηρά κίνηση για να σώσουμε μια κατάσταση που τελικά δεν σώσαμε. Άδικα θυσιαστήκαμε, αλλά εάν επρόκειτο να το ξανακάνω πάλι, πάλι το ίδιο θα έκανα. Διότι εμείς δεν ανατρέψαμε τον Γεώργιο Παπανδρέου. Εμείς προσπαθήσαμε να τον κρατήσουμε στην εξουσία. Η προπαγάνδα βέβαια δούλεψε εναντίον μας πάρα πολύ και ο Ανδρέας με κυνήγησε από τότε και είναι χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις του όταν ξαναγύρισα στην πολιτική, διότι καταλάβαινε ότι εγώ μπορούσα να το αντιμετωπίσω και εφοβήτω την παρουσία μου στην πολιτική σκηνή. Ο περισσότερος κόσμος σας βλέπει σήμερα που είστε μια μακρόχρονη παρουσία στην πολιτική σκηνή και στην πολιτική ζωή της χώρας. Δεν ξέρει όμως ότι το 1944 καταδικαστήκατε σε θάνατο. Δυο φορές μάλιστα. Δηλαδή δικάστηκα την πρώτη φορά, πήρα χάρη επ' ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου του 1943. Και το 44 ήταν η δεύτερη καταδίκη. Και το 44 ήρθε η δεύτερη καταδίκη, η οποία έκλεισε με κάτι που ήταν πρωτοφανές και μοναδικό ίσως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με παρέμβαση του Συμμαχικού Στρατηγίου της Μέσης Ανατολής και με συμφωνία του Γερμανικού Στρατηγίου, λέγεται ότι ο ίδιος ο Χίτλερ το ενέκρινε, έγινε μια ανταλλαγή μεταξύ ημών των κρατουμένων, μαζί με την παρέα μου είμαστε 9, με 3 Γερμανούς ο καθένας, έτσι εκτιμηθήκαμε, ένας αξιωματικός και 2 στρατιώτες. Και έγινε μια πρωτοφανής ανταλλαγή στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στα σύνορα της κατεχόμενης Κρήτης. Διότι η Κρήτη είχε ελευθερωθεί, η Ελλάς είχε ελευθερωθεί, το Παρίσι είχε πέσει και εγώ ήμουν κατάδικος εις θάνατον στη γερμανική φυλακή. Προτού φύγω και ο πατέρας μου είχε πεθάνει το καλοκαίρι του 1944, υποθέτω κατά κύριον λόγο από τη στενοχώρια του. Η μητέρα μου είχε μείνει μόνη, χείρα, η οικογένεια είχε σκορπίσει. Περάσαμε τραγικές στιγμές τότε. Και πρέπει να σου πω, Τάσο, ότι πολλές φορές κινδύνεψα. Πολλές φορές. Όπως σου είπα, εγώ δεν φοβάμαι από τη φύση μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ το αίσθημα του φόβου. Κάθομαι όμως και σκέφτομαι τώρα ότι αν υπήρχε ένα κομπιούτερ να μετρά τις πιθανότητες που θα είχα να επιβιάσω, πράγματι θα ήταν πάρα πολύ λίγες οι πιθανότητες να είμαι εδώ και να σου δίνω συνέντευξη σήμερα. Υπήρξα τυχερός. Η πολιτική είναι σκληρή, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε και εσείς. Δεν αποτρέψατε όμως ή δεν καταφέρατε να αποτρέψετε 2 από τα παιδιά σας να ασχοληθούν και αυτά με την πολιτική. Μα εγώ δεν ήθελα να αποτρέψω τα παιδιά μου να ασχοληθούν. Εγώ είπα σε όλους και λέω σε όλους ότι κάντε, παιδιά μου, ό,τι λέει η καρδιά σας. Εάν θέλεις να πολιτευτείς, θα πολιτευτείς. Αλλά το κάνεις με την ψυχή σου. Να μην το κάνεις ούτε από υπολογισμό, ούτε από ανάγκη. Ούτε επειδή είσαι παιδί. Άλλωστε εγώ, όταν μιλούν για οικογένειες, εγώ κατάγομαι ένα από πολιτική οικογένεια, αλλά είμαι κατεξοχήν ο αυτοδημιούργητος. Εμένα δεν με στήριξε κανένας. Εγώ μοναχός μου έσπασα όλα τα πράγματα και πέρασα.
η οικογενειοκρατία και ο νεποτισμός, ως νεοφιλελεύθερος πολιτικός που είστε, δεν είναι ένα αρνητικό στοιχείο της νεοελληνικής κοινωνίας? Είναι σίγουρο, κοινωνίας. Αλλά κοιτάτε, εγώ το έζησα με τα παιδιά μου. Η Ντόρα ανακατεύτηκε στην πολιτική όταν δολοφονήθηκε ο άντρας της. Είχαμε απόλυτη ανάγκη να κερδίσουμε το Καρπενήσι, μια έδρα. Παίζαμε τότε για μια έδρα λόγω του εκλογικού νόμου, ο οποίος με κατεδίκασε με 47% να έχω 150 βουλευτές. Έπρεπε να κερδιθεί το Καρπενήσι. Την σπρώξαμε να κατεβεί στη θέση του Παύλου για να κερδίσει με βεβαιότητα μια έδρα η οποία μας ήταν απολύτως απαραίτητη. Και από εκεί πέρα έμεινε στην πολιτική. Ο Κυριάκος θα έκανε πολιτική και είπε πολλές φορές ότι ναι μεν η αναγνωρισιμότητα που συνοδεύει το ότι ανήκει σε μια γνωστή οικογένεια αποτελεί καλό, καλή αφετηρία, σου δίδει στην εκκίνηση ένα πλεονέκτημα, από εκεί και πέρα όμως είναι μειονέκτημα. Πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ικανός. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος το απέδειξε και με το παραπάνω. Υπάρχει οικογενειοκρατία σήμερα στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Αντίθετα, είναι μειονέκτημα. Στον πολύ κόσμο είναι μειονέκτημα. Δηλαδή πρέπει και αυτός που κατάγεται από πολιτική οικογένεια να επιβεβαιώσει περισσότερο από τον άγνωστο, να επιβεβαιώσει την ικανότητά του. Και προπαντός ξέρεις, Τάσο, αυτό που χρειάζεται είναι, μην κοιτάς, η δική μου γενιά, η γενιά του πολέμου, η οποία ήταν μια ηρωική γενιά, από τις καλύτερες γενιές που είχε ποτέ η Ελλάδα, ξεκληρίστηκε σχεδόν ολόκληρη με τον πόλεμο, τον εμφύλιο πόλεμο και όσα επακολούθησαν. Αλλά τα παιδιά των πολιτικών δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα πέραν της δυνατότητας εκκίνησης. Υπάρχουν παραδείγματα. Ακόμα ο εγγονός του Ελευθερίου Βενζέλου, ο Ελευθέριος Βενζέλος, με το όνομά του, στα Χανιά, δεν μπόρεσε να κρατήσει την έδρα. Δεν μπόρεσε. Διότι δεν ήταν πλασμένος για αυτή τη δουλειά και δεν ήθελε και ο ίδιος. Μέχρι πού φτάνουν τα όνειρά σας για την Ντόρα Μπακογιάννη και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Θέλατε να τους δείτε ή ένα από τους δύο στην Πρωθυπουργία? Κοιτάτε, όταν πολιτεύεται κανείς είναι φυσικό να θέλει να φτάσει στην κορυφή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπου ανθέξουν και όσο ανθέξουν. Θα μπορούσε δηλαδή η κυρία Μπακογιάννη να είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ελλάδα? Γιατί όχι, θα μπορούσε. Στενοχωρηθήκατε, είναι ανθρώπινο φυσικά, ή απογοητευτήκατε όταν η κυρία Μπακογιάννη έχασε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και απεχώρησε? Έχω την εντύπωση ότι διαφωνήσατε με την αποχώρηση, αν θυμάμαι καλά. Δεν διαφώνησα την αποχώρηση. Είχα διαφωνήσει τότε με τον τρόπο που αντιμετώπισε την εκλογή. Γιατί να δεχθεί εκλογή από τη βάση και να μην προχωρήσει με βάση το καταστατικό σε εκλογή από το συνέδριο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν ανακατεύθηκα το ότι επεχώρησε. Άλλωστε δεν επεχώρησε. Την έδιωξαν. Δηλαδή το 60, το 50% διέγραψε το 40. Δεν έχουμε πλέον, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, δεν έχουμε πλέον δημοκρατικά οργανωμένα κόμματα στην Ελλάδα. Ούτε είναι δημοκρατία δηλαδή το όχι κόμμα βέβαια, σας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, φυσικά ξεκινάμε από τον Πρωθυπουργό. Ένας άνθρωπος που ήταν ο... Όχι, δεν θέλω να κάνω κριτική του Πρωθυπουργού και θα μου συγχωρήσει σε αυτό το πράγμα, διότι είναι ευαίσθητες οι στιγμές και δεν θέλω να δημιουργήσω προβλήματα. Θα σου πω μόνο την γενική εκτίμηση που έχω για τα πράγματα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι πολλά χρόνια ζούσαμε πάνω από τις δυνάμεις μας με δανεικά. Εγώ το είχα επισημάνει. Αυτό άρχισε από το 1981, όταν ήρθε στην εξουσία ο Ανδρέας Παπανδρέου.
δεν είναι ότι του ξέφυγε η οικονομία. Ή θελημένα ξόδευε περισσότερο για να είναι δημοφιλής. Η Ελλάς είχε πτωχεύσει ήδη το 85. Επιχείρησε τότε να γίνει μια προσπάθεια, γιατί ο Παπανδρέου, ο Ανδρέας, ήταν οικονομολόγος και ήξερε τι του γίνεται. Επιχείρησε να μαζέψει τα πράγματα με το Σιμίτι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να κατανικήσει τον αληθινό εαυτόν του, ο οποίος ήταν λαϊκιστής. Έδιωξε το Σιμίτι. Ο Σιμίτης έφυγε στέλνοντας μια επιστολή όπου είχε την περίφημη φράση «Οικονομία εκδικείται». Και έτσι όταν εγώ ήρθα στην εξουσία το 89-90, βρήκα μια Ελλάδα πτωχευμένη. Έκανα μια ηρωική προσπάθεια, η οποία έδωσε στην Ελλάδα μια ανάσα 2 δεκαετηρίδων, γι' αυτό κράτησε η Ελλάς και δεν πτώχευσε από τότε, αλλά δυστυχώς πέσαμε. Κύριε Πρόεδρε, σε μια συνέντευξη πορτρέτο για σας, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ρωτήσω αν η σχέση, η βεντέτα, η πικρία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό δώσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια με τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό Πρωθυπουργό, ανήκει στη λύθη, αν είναι περασμένα, ξεχασμένα για σας. Όπως εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν κρατάει κακίες. Δεν κυνήγησα ποτέ μου κανέναν άνθρωπο. Δεν συνεχώρησα ποτέ τον Αντώνη Σαμαρά για το έγκλημα το οποίο έκαμε να ανακόψει την πορεία της Ελλάδος, διότι η Ελλάδα θα ήταν αλλιώτικη εάν είχαμε μείνει να τερματίσουμε τη θητεία μας. Αυτό όμως δεν με επηρεάζει πολιτικά στο να πάρω τις αποφάσεις. Και πρέπει να σας πω ότι όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές και εγώ παρεκκίνησα την τώρα και όλοι μαζί ψηφίσαμε τη Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά. Εγώ εψήφισα τον Αντώνη τον Σαμαρά, διότι εκείνη την ώρα επίστευα και νομίζω σωστά ότι έπρεπε πάση θυσία να αποφύγουμε να πέσει η Ελλάδα σε κυβερνησία. Τη Χρυσή Αυγή τη φοβάστε? Κοίτα, αγαπητέ μου Τάσο, όταν εγώ ήμουν πρωθυπουργός, δεξιά της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε κανένα κόμμα. Τους είχα απορροφήσει όλους. Και ήμουνα και φιλελεύθερο κόμμα, δεν ήμουνα δεξιός ποτέ εγώ. Εγώ ήμουνα και μένω φιλελεύθερος. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι ακροδεξί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Τους φτιάχνει το πολιτικό μας σύστημα. Σε τελική ανάλυση και η Χρυσή Αυγή θα είναι φαινόμενο παροδικό. Βεβαίως το μόρφωμα αυτό και η ηγεσία του είναι απαράδεκτη, αλλά δεν φταίνε σε τίποτα οι πολίτες. Η αντιμετώπιση της πρέπει να γίνει με πολιτικά μέσα πάντως. Και πρέπει να μέχρι τέλους η δημοκρατία πρέπει με εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων να πολεμήσει την τρομοκρατία. Είναι μεγάλη μας δύναμη και την άκρα δεξιά. Τι λέει το πολιτικό σας ένστιχτο για το ποτάμι του Σταύρου Θοδωράκη? Δεν θα κάνω πρόβλεψη. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα τόσο. Εγώ πιστεύω ότι στις εκλογές που πάμε είναι παρακινδυνευμένο να κάνεις προβλέψεις, διότι για πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω αυτό το φαινόμενο. Το εκλογικό σώμα είναι κινούμενη άμμος. Αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο απελπισμένος κόσμος ψάχνει να βρει πού θα κρατηθεί. Αλλά για ένα πράγμα είμαι βέβαιος, ότι τα δύο μεγάλα κόμματα, τα σημερινά κόμματα, θα βγουν εξασθενημένα από την εκλογή αυτή. Η Ελλάς πρέπει να προετοιμάζεται ο πολιτικός κόσμος για κυβερνήσεις συνεργασίες. Εσείς στην Κύπρο το ξέρετε αυτό καλά, το έχετε κάνει. Εμείς δεν έχουμε ούτε παράδοση, ούτε ψυχολογικά είμαστε έτοιμοι, αλλά θα πρέπει. Είναι δίπλα σας η φωτογραφία της Μαρίκας Μητσοτάκη, της συζύγου σας επί 50 και χρόνια, την οποία χάσατε πριν δύο χρόνια. Πώς είναι να χάνεις ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ζωής σου? Εμένα ο θάνατος της Μαρίκας
μου αναστάτωσε τη ζωή μου, αλλά στάθηκα όρθιος, γιατί εξακολούθησα να ασχολούμαι με αυτό που ασχολούμουν πάντοτε, την πολιτική, και γιατί εγώ μπόρεσα, Τάσο, από παλιά να έχω επικοινωνία με τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, συνομήλικους δεν έχω πλέον. Μιλώ όμως με τα παιδιά μου, μιλώ με τα εγγόνια μου και ζω τη ζωή έντονα, ακόμα και σήμερα, την οικογενειακή ζωή και στέκομαι. Βεβαίως, τα χρόνια περνούν, ο χρόνος είναι αμήλικτος, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει πάντοτε ένα τέλος. Μαζί σας είναι καλός ο χρόνος όμως. Κοίταξε, Τάσο, εγώ αγαπώ τη ζωή, μ' αρέσει, αγαπώ τη ζωή πολύ, αλλά δεν φοβάμαι το θάνατο. Είμαι έτοιμος να τελειώσω, γιατί ξέρω πως κάποτε πρέπει να τελειώνουμε όλοι. Αλλά το μόνο που παρακαλώ το Θεό είναι, αν είναι δυνατόν να πεθάνω όρθιος και κρατώντας μέχρι τέλους προπαντός τις πνευματικές μου δυνάμεις. Τι θυμάστε πιο έντονα από τη Μαρίκα Μητσοτάκη? Η Μαρίκα έφερε στη ζωή μου τρυφερότητα και αγάπη πολύ. Άλλαξε την κρύα οικογένειά μας, όπως έλεγε η μητέρα μου, για την οποία σου μίλησα πρωτήτερα. Mm-hmm. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ συγκρατημένος. Σκέψε ότι όταν γύρισα κατάδικος εις θάνατο και πήγα στο σπίτι, δεν με φίλησε. Της είπα «Γεια σου μαμά» και με χαιρέτησε. Η Μαρίκα τα ακούει αυτό και γινόταν έξαλλη. Ήτανε όλο αγάπη και όλο αίσθημα. Έφερε την τρυφερότητα και την αγάπη στην οικογένεια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μου παραστάθηκε σε όλη μου τη ζωή. Μου έδωσε ευτυχισμένα χρόνια, όπως της είπα, σε μια επέτειο και μια οικογένεια για την οποία είμαι περήφανος. Γιατί μη γελιέσαι, Τάσο, την οικογένεια την φτιάχνει και την στηρίζει η γυναίκα. Πώς ήταν τον τελευταίο καιρό πριν φύγει? Η Μαρίκα υπέφερε πολύ, υπέφερε πολύ. Πέρασε πολλές δοκιμασίες στη ζωή της. Είχε την ατυχία να πάθει παιδική πολυμυελίτιδα και από εκεί και πέρα είχε μια τέλειωτη ταλαιπωρία. Το ιστορικό της, θα το διηγηθώ, θέλει ώρα. Αλλά είναι γνωστό. Αντιμετώπισε όλα με θάρρος και με πολύ γενναιότητα. Και μέχρι το τέλος της ζωής της έμεινε όρθια. Μας έλειψε και μας λείπει. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί στο Tête-à-Tête με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε στο Tête-à-Tête με τον κύριο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο γραφείο του στην Αθήνα και από ό,τι έχετε ήδη δει, το απόψινό μας Tête-à-Tête είναι πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Πρόεδρε, να πάμε στο Κυπριακό. Το εθνικό θέμα το οποίο εσείς το ζήσατε from day one, που λένε οι ξένοι, από την πρώτη μέρα. Ποια είναι η πρώτη σας ανάμνηση που θυμάστε ως πολιτικός ότι ήρθε το Κυπριακό στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Είμαι ίσως ο μόνος Έλλην πολιτικός που ζει ακόμα, ο οποίος το παρακολούθησε από την πρώτη στιγμή. Και που δούλεψε και που συνεργάστηκε με όλους τους Κύπρους πρόεδρους. Συνεργάστηκα με όλους και είμαι ανακατεμένος έντονα. Και για μένα, πρέπει να σας πω, όπως σου είπα στην αρχή της συνεντεύξεως, εγώ την Κύπρο την έχω στην καρδιά μου. Πολλές φορές διερωτήθηκα γιατί τόσο πολύ. Ποτέ εγώ δεν έκανα πολιτική που να ξεχάσω την Κύπρο. Ίσως επειδή είμαι κριτικός. Αν και υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις μεταξύ των Κυπρίων και εσάς που θα θέλαμε να τις δούμε απόψε. Να τις δούμε, ευχαρίστως. Αλλά εγώ το ξέρω ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις στην πολιτική. Πάντα υπάρχουν. Και τέλος πάντων, ευχαρίστω να τις κοβεδιάσουμε και αυτές. Εγώ θα σου έλεγα με μια φράση ότι το Κυπριακό είναι μια σειρά από χαμένες ευκαιρίες που αρχίζουν από την ανακοίνηση του Κυπριακού από τον στρατάρχη Παπάγο και τον ένοπλο αγώνα. Το 50 δηλαδή. Στη δεκαετία του 50 και τελειώνουν με την απόρριψη των σχεδιών. Κάθε λύση επόμενη
ήταν χειρότερη από την προηγούμενη. Δεν έπρεπε να ανακοινηθεί εκείνη την ώρα το Κυπριακό με τη μορφή του ένοπλου αγώνα, διότι ο πόλεμος είχε τελειώσει, η αποικιοκρατία έπαιρνε τα λύσια και ήταν βέβαιον ότι και η Κύπρος θα αποκτούσε το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το οποίο πήρανε όλες οι αγγλικές αποικίες. Υπήρχε όμως και το ποτέ, ποτέ των ποτών, αν δεν κάνω λάθος, του Μακμίλαν στην... Ποτέ των ποτών μπορεί να λέει ο οποιοσδήποτε Μακμίλαν, η Αγγλία δεν μπορούσε να δώσει σε όλες τις κτίσεις της αυτονομία και να μην δώσει σε μια ευρωπαϊκή χώρα στην καρδιά της Μεσογείου. Και φυσικά τότε η Κύπρος θα ψήφιζε ένωση. Πρέπει να σου πω εμείς τότε οι Βενιζελογενείς, με ηγέτες τότε το Σοφοκλή Βενιζέλο αλλά και το στρατηγό Νικόλαο Πλαστήρα, είμαστε απόλυτα αντίθετοι στην έναρξη ενόπλου αγώνα. Ο ίδιος ο Πλαστήρας προσεπάθησε απεγνωσμένα να μεταπίσει τον στρατάρχη Παπάγο, ήσαν συνάδελφοι και οι δύο είχαν πολεμήσει μαζί στη Μικρά Ασία, είχε το θάρρος, μιλούσε στον Ενικό, στάθη αδύνατον. Ο Παπάγος με πείσμα επέμενε και άρχισε αυτός ο αγώνας, ο οποίος από εκεί πέρα είναι μια αλυσίδα χαμένων ευκαιριών. Έχετε δουλέψει, όπως είπαμε, με όλους τους Κυπρίους Προέδρους. Θα ήθελα να βλέπαμε έναν-ένα τις εμπειρίες σας, τις απόψεις σας, τη γνώμη σας. Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Ο Μακάριος ήταν ένας άνθρωπος από αυτούς που γράφουν ιστορία. Ένας δυνατός ηγέτης, πραγματικός ηγέτης. Έπαιρνε αποφάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έκανε και λάθη, αλλά έπαιρνε αποφάσεις, ήταν ηγέτης. Με τον Μακάριο οι σχέσεις μου ήταν αδιατάρακτες όλο το διάστημα. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τον Μακάριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμφωνούσαμε πάντοτε σε όλα, αλλά πάντοτε είχαμε άριστες σχέσεις προσωπικές. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι όταν οι σχέσεις Αθηνών και Λευκωσίας και Κύπρου είχαν διαραγεί επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν είχε έρθει σε ρήξη με τον Μακάριο και δημόσια είχε δηλώσει ότι άλλα συμφωνούμεν και άλλα πράττωμεν. Για το σχέδιο Άτσεστον. Για το σχέδιο Άτσεστον. Και γενικότερα είχαν διαφωνήσει. Ήταν και το «μας δίνουν μια πολυκατοικία και μας ζητούν τα το ρετυρέ». Αυτό. Είναι όλη η παλιά ιστορία τότε. Είχε διακοπεί οι σχέσεις. Είμαστε σε διακεκομμένες σχέσεις. Τότε συνέβη να βρεθώ στην Κύπρο τυχαίως, καθοδόν προς Βηρητό. Είχε ομίχλει η Βηρητός που συμβαίνει μια φορά το χρόνο το αεροπλάνο που περνούσε incognito από την Κύπρο μαζί με τον Κόκα και με τη γυναίκα μου. Μια παρέα που πηγαίναμε το καλοκαίρι το 65 για να περάσουμε μερικές μέρες στη Βηρητό που τότε ανθούσε. Ξεμείναμε στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι την επόμενη μέρα φυσικά ζητήσαμε και είδαμε. Μας εδέχθη ο Αρχιεπίσκοπος και τότε εγώ αποκατέστησα τις σχέσεις του Αρχιεπισκόπου με την Αθήνα. Γύρισα πίσω στην Αθήνα, το εισηγήθη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο υπουργός των εξωτερικών τότε ήταν ο Ηλίας ο Τσιριμόκος και πρωθυπουργός ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Συμφωνήσαμε και αποκαταστήσαμε πλήρως τη σχέση μας με τον Μακάριο. Και ακόμα θέλω να σου πω ότι στη διάρκεια της εξορίας, εγώ πέρασα 4,5 χρόνια εξορία στο Παρίσι μαζί με τον Κόκα. Μας είχε προσκαλέσει ο Μακάριος να μας φιλοξενήσει στην Κύπρο. Του είπαμε, Μακαριότατε, γύρευε τη δουλειά σου. Αρκετές αφορμές τριβής έχεις με τη Χούντα, μην προσθέσουμε και άλλες. Και πρέπει να σου πω ακόμα ότι όταν πέθανε ο Μακάριος, είχα το αίσθημα και το διατύπωσα δημόσια, ότι πέθανε στη στιγμή που ήταν απολύτως απαραίτητος. Είμαι βέβαιος ότι αν ζούσε ο Μακάριος θα είχε δώσει έκτοτε, τότε, περίπου την εποχή που πέθανε, λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Το σχέδιο Άτσεστον. Και αυτός μπορούσε να δώσει λύση. Λόγω... Είχε το κύρος, αλλά είχε και τη δύναμη.
Το σχέδιο Άτσεσον ήταν η καλύτερη λύση, ήταν η πιο χαμένη ευκαιρία. Το σχέδιο Άτσεσον δεν ήταν καλύτερη. Καλύτερη ακόμα ήταν το σχέδιο Τούμπα Τσακραγιανγκίλ. Το μνημόνιο Τούμπα Τσακραγιανγκίλ, το οποίο είχε υπογραφεί τις ημέρες που έπεσε η κυβέρνηση Στεφανοπούλου. Ίσως η Κύπρος δεν το ξέρει ότι είχαμε συμφωνήσει τότε καταρχήν υπό την αίρεση. Μιλάμε για το 66. Και μακάριο στο 66. Ναι. Ότι θα γινόταν η Κύπρος ελληνική, διότι εμείς δεν είχαμε ψηφίσει τη Ζρίχη, η Κεντρώη. Και επανήλθε, καλώς ή κακώς δεν το κρίνω αυτή την ώρα, στην πολιτική της Ένωσης, η Ένωση Κέντρου. Και το τέλος του 66, η συμφωνία την οποία είχαμε πετύχει, άντε ρεφερέντουμ φυσικά, με τους Τούρκους ήταν να δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα με αντάλλαγμα την αγγλική βάση της Δεκελίας, την οποία οι Βρετανοί την παραχώρουν στην Ελλάδα προς το σκοπό, την παραχώρουν προς το σκοπό αυτόν στην Τουρκία. Άρα θα ήταν η Τουρκία τη βάση και η Ελλάδα την Κύπρο. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και... αλλά αυτό το πράγμα και πού σκάλωσε, ανετράπη πλήρως με τη δικτατορία, με την πτώση της κυβέρνησης Στεφανοπούλου. Ήρθε η κυβέρνηση Παρασκευοπούλου, υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν μπορούσε να το συλλύσει. Και τελικά ήρθε η δικτατορία. Και πρέπει να σας πω ότι έτσι εξηγείται και το φιάσκο του Εύρου τότε. Είχαν συναντηθεί στο Ερεύρο και κατέληξε σε φιάσκο συνάντησης. Ο Παπαδόπουλος προφανώς ενημερώθηκε, διότι ήταν γνωστά, το πρωτόκολλο ήταν δημόσιο. Mm-hmm. Αλλά και οι λοιπές πληροφορίες πλέον ήσαν προσιτές στην κυβέρνηση. Ενόμιζε ότι ήταν ευκαιρία να πάρει την Κύπρο. Οι Τούρκοι όμως εντωμεταξύ απέναντι της δικτατορίας δεν είχαν την ίδια πολιτική, επωφελήθησαν από την εξασθένιση της Ελλάδος, πίεσαν τα πράγματα και ανάγκασαν την Ελλάδα να αποσύρει τη μεναρχία. Η απόσυρση της μεναρχίας εσήμανε για μένα το τέρμα, το τέλος. Από εκεί και πέρα η Κύπρος ήταν τρωτή. Με τη μεναρχία πάνω στην Κύπρο, απόβαση τουρκική δεν μπορούσε να γίνει. Και ξέρω ότι αμφισβητείται η πολιτική αυτή. Πρέπει να σας πω ότι στην αποστολή της μεναρχίας συνέβαλα κατεξοχήν. Με την έννοια ότι βεβαίως ο Παπανδρέου και ο Υπουργός Αμήνης το απεφάσισαν. Εγώ όμως το εξετέλεσα. Έδωσα τα χρήματα για να μπορέσει να σταλεί η μεναρχία. Και μάλιστα για να τηρήσουμε τη μυστικότητα εκείνη την εποχή. Έκανα κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Ζήτησα να πάρω από το, ζήτησα από το, λέω, Ζολώτα τότε, το ξενοφόντα το Ζολώτα, διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, ζήτησα να πάρω χαρτονομίσματα κατευθείαν από την τράπεζα εγώ προσωπικά, να τα διαχειριστώ για να μην φανεί η κίνηση που γινότανε. Τώρα, υπάρχουν απόψεις ότι δεν έπρεπε να σταλεί η μεναρχία. Εγώ είμαι σκληρά αντίθετος. Πιστεύω ότι αν η μεναρχία είχε μείνει, οι Τούρκοι δεν θα επιβάζονται ποτέ στην Κύπρο. Αληθεύει ότι το 1963 ο Μακάριος ζήτησε την αντιβασιλεία για να κάνει την ένωση? Ισχύει αυτό? Αυτό δεν ισχύει. Εκείνη την εποχή είχε γίνει συζήτηση αν ο Μακάριος θα εδέχεται να γίνει Πατριάρχης Αλεξανδρίας για να διευκολυνθεί η Ένωση. Να. Αρχικά είχε πει ναι, αλλά μετά είπε όχι. Εγώ ήμουν βέβαιος ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να πείσω με τον Μακάριο για Ένωση εκείνη την εποχή. Πάντως, τα πράγματα ιστορικά είναι ακριβώς όπως τα λέω έτσι. Ήσαμε εκεί, έφτασαν τότε. Πάμε να δούμε τις παρεξηγήσεις με τους Κύπριους. Υπάρχει η εντύπωση ότι σας αποδίδεται η φράση ότι η Κύπρος είναι η πόρνη της Μεσογείου. Για να δεις, Τάσο μου, πόσο η συκοφαντία την οποία υποκινούσε ο Ανδρέας από τότε που σου λέω με έβλεπε μπροστά του σαν εφιάλτη που με και ονόμασε, σαν απειλή. Η ελευθερία εκείνης της εποχής ήταν εφημερίδα του Πάνου του Κόκα, η οποία ακολουθούσε την πολιτική που επίστευε εκείνη την εποχή,
κατά βάση είναι πολιτική Γεωργίου Παπανδρέου. Σε ένα άρθρο. Και ήταν πολύ κοντά σε εσάς. Εγώ ήμουν στενά συνδεδεμένος με τον Κόκα και ένα άρθρο της εφημερίδας εκείνης περιείχε αυτή τη φράση. Ένα άρθρο της ελευθερίας. Που δεν υπογράφατε εσείς. Οποία, όχι, δεν υπέγραφα εγώ. Δεν είχα καμία απολύτως σχέση. Ούτε με τον Κόκα ποτέ μου έχω πλήρως ταυτιστεί. Είμαστε φίλοι, αλλά ούτε εγώ έχω τις ευθύνες του Κόκα, ούτε ο Κόκα στις δικές μου. Δόξα τω Θεώ, είμαστε αυτοτελείς προσωπικότητες. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έχω τη δική μου προσωπικότητα. Καμία απολύτως σχέση δεν είχα με αυτή τη φράση, την οποία η προπαγάνδα του Ανδρέα Παπανδρέου στην Κύπρο, δυνατή δυστυχώς, κατάφερε να διαδώσει έτσι ώστε πολλοί Κύπροι να πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι εγώ είχα γράψει αυτό το πράγμα. Επίσης, ως Υπουργός Εξωτερικών, επισκεφτήκατε την Κύπρο και σας έριξαν πέτρες. Ήταν μια θλιβερή ιστορία, την οποία θέλω να την ξεχάσω. Υπεύθυνος ήταν ο Λυσαρίδης και το κόμμα του, όχι προσωπικά ο Λυσαρίδης, το κόμμα του. Αλλά φυσικά ο υποκινητής ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Σας πίκρανε, θυμώσατε. Στην αρχή, επειδή είμαι ψύχρεμος άνθρωπος, στην αρχή ετοιμάστηκα να φύγω. Αλλά δεν το έκανα φυσικά, γιατί έμεινα τελικά. Έμεινα νομίζω 5 μέρες έβαστα σε εκείνο το ταξίδι. Ήταν πολύ πετυχημένο. Τελικά διελήθησαν όλες οι παρεξηγήσεις και νομίζω ότι ωφέλησε. Ήταν κάτι το οποίο φυσικά ακόμα και τώρα το θυμάμαι, αλλά δεν μου άφησε τίποτα μέσα μου. Και με τον κύριο Λυσαρίδη, για να μην τον αδικήσουμε απόψε, πώς είναι η σχέση σας σήμερα? Εγώ τον Λυσαρίδη τον τιμώ και τον συμπαθώ. Δεν είχα ποτέ μου ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις και δεν συμπίπταμε και πολλές φορές στην πολιτική. Βέβαια, τον θεωρώ λιγάκι ονειροπαρμένο. Δεν πατά σταθερά στη γη. Αλλά είναι πάντως ένας πολιτικός που του βγάζει το καπέλο του, τίμιος, αγνός, πατριώτης και μαχητής μέχρι τέλους. Τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο τον διαδέχθηκε ο Σπύρος Κυπριανού για 11 χρόνια. Η άποψη σας, η σχέση σας, η συνεργασία σας με τον Σπύρο Κυπριανού? Ήταν καλή, αλλά μάλλον ουδέτερη. Δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με τον Σπύρο Κυπριανού. Για την πολιτική του, τι θα λέγατε? Αυτά που έχω πει γενικότερα, ότι ήταν και αυτός ένας από τους αναποφάσιστους ηγέτες της Κύπρου. Δεν ήταν για να λύσει το Κυπριακό. Και ερχόμαστε το 1988 στο Γιώργο Βασιλείου, που επρόκειτο να ήταν και ο πρώτος Κύπριος πρόεδρος που θα συνεργαζόσασταν ως πρωθυπουργός της Ελλάδος. Η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι με τον Γιώργο Βασιλείου είχατε άριστη σχέση, επικοινωνούσατε σε όλα, υπήρχε χημεία, ισχύουν αυτά? Είχα και έχω ακόμα εξαίρετες προσωπικές σχέσεις με τον Γιώργο Βασιλείου. Συνεννοούμεθα σε όλα, ήταν ένας ρεαλιστής, πρακτικός άνθρωπος. Έπαιρνε αποφάσεις και κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Νομίζω ότι η περίοδος του Βασιλείου ήταν πολύ χρήσιμη. Ένα από τα σημαντικά δεδομένα εκείνης της εποχής ήταν ότι κινήσαμε για πρώτη φορά το θέμα της εισόδου της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη. Ο Βασιλείου έκανε την αίτηση. Υπομάναμε την αίτηση, και η οποία είχε προχωρήσει αρκετά όταν ήρθε ο Σιμίτης και οι υπόλοιποι οποίοι οδήγησαν την υπόθεση με πανεθνική υποστήριξη στο τέρμα και μπήκε η Κύπρος στην Ενωμένη Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει η εντύπωση, το διάβασα σε κάποιες πηγές, αν δεν κάνω λάθος, ότι κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας σας, της Προεδρίας Βασιλείου στην Κύπρο, της Προεδρίας George Bush, του Πρεσβύτερου στην Αμερική και του Τουρκού Ντοζάλ στην Τουρκία, ήμασταν ένα βήμα πριν την υπογραφή της λύσης του Κυπριακού και ξαφνικά έγινε η ανατροπή. Είχαμε φτάσει κοντά στη λύση. Εγώ πάντα μου έδινα προτεραιότητα στο Κυπριακό και ως Πρωθυπουργός. Πάντοτε. Είχα υποκαταστήσει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία.
στην Ελλάδα, Τάσο, τα πράγματα έχουν ευτυχώς ξεκαθαρίσει σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Εγώ και στην αρχή κατηγορήθηκα, ψυχοφαντήθηκα, υβρίστηκα, τελικά επέβαλα την άποψη, την πολιτική Ελευθερίου Βενιζέλου, ότι με τους Τούρκους είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία και την ιστορία να ζήσω μαζί και ότι εφόσον η συνθήκη της Λοζάνης ισχύει, η οποία μας εξασφαλίζει βασικά την ακεραιότητά μας και τα σύνορα και οι Τούρκοι την σέβονται, πρέπει να επιδιώξουμε να λύσουμε τις διαφορές μας, τις διμερείς, με διάλογο και με καλή πίστη. Και ότι έχουμε συμφέρον οι δύο λαοί να ζήσουμε φιλικά. Στην Κύπρο όμως είναι κατοχική. Και έλεγα ότι ακριβώς στους Τούρκους αυτό το εμποδίζει το Κυπριακό. Mm-hmm. Θα λύσετε το Κυπριακό, το θεωρούσα ως προϋπόθεση για να προχωρήσει. Μάλιστα, όταν τον Φεβρουάριο του 1992 συναντήθηκα με τον Ντεμιρέλ στον Νταβός και κάναμε την γνωστή συμφωνία ότι οι δύο χώρες μας θα ζήσουν φιλικά και ότι δεσμευόμαστε να τηρήσουμε βασικές αρχές, δηλαδή σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητος των συνόρων, των συνθήκων που είχαμε υπογράψει και εκεί προσέθεσα εγώ μεγάλο κέρδος εθνικό και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Τότε, στον Νταβός, ήμουν έτοιμος να πάω στην Άγκυρα να υπογράψω τη συμφωνία. Είπα όμως στον Ντεμιρέλ ότι δεν μπορώ να πάω στην Άγκυρα αν δεν δω κάποια πρόοδο στο Κυπριακό. Και πράγματι είχαμε προχωρήσει πολύ στο Κυπριακό. Ο Ζαλ ήταν ένας πολιτικός με όραμα. Ήταν ο καλύτερος Τούρκος πολιτικός με απόσταση. Ο Τσακλαγιανγκύλ ήταν εξαίρετος, ο Ντεμιρέλ ήταν εξαίρετος, αλλά θα τον έβαζα λίγο παρακάτω από τον Ζαλ. Και αυτό συνεφώνει απολύτως στην πολιτική αυτή. Ο Ζαλ ήταν αποφασισμένος να λύσει το Κυπριακό. Και είχαμε προχωρήσει πράγματι με τον Βασιλείου και με τον Γιώργιο Μπούς, ο οποίος μας στήριζε πολύ, όταν την τελευταία στιγμή τα χάλασε όλα ο Γιλμάζ. Γιατί, τι... Ο Γιλμάζ ήταν νέος πολιτικός, ο οποίος αντιπροσώπευε εμπολής την ακραία τουρκική άποψη. Και εδώ θέλω να σου πω κάτι. Όταν τα Ήμια ήταν η μόνη περίπτωση στους παραλίγο να έρθω σε πόλεμο με την Τουρκία. Ήταν πράγματι μια στιγμή κρίσιμη. Πιο κοντά και από την κρίση του 87. Η κρίση του 87 ήταν ψεύτικη κρίση, την οποία την δημιούργησε ο Παπανδρέου για λόγους δικούς του. Δεν είχε τίποτα, δεν υπήρχε κρίση του 87. Έγινε ολόκληρη επιστράτευση. Ακριβώς. Παίζαμε τότε με την εξωτερική πολιτική, παίζαμε παιχνίδια επικίνδυνα. Ο Τούρκος πρωθυπουργός τότε μου είπε για την κρίση του 87. Ο Ζαλ. Ο Ζαλ μου είπε ότι, κύριε Μητσοτάκη, εγώ ήμουνα στο Λονδίνο όταν έγινε αυτή η κρίση. Φαντάζεσαι την Τουρκία να πηγαίνει στον πόλεμο και ο πρωθυπουργός της να κάθεται στο Λονδίνο? Δεν υπήρξε κρίση του 87. Η κρίση του 87 ήταν ένα ψεύτικο παιχνίδι θυμοκοπικό του Ανδρέα. Η κρίση όμως των Ημείων ήταν αληθινή κρίση. Διότι πρωθυπουργός στην Τουρκία ήταν η Τσιλέρ, η οποία ήταν μια γυναίκα η οποία και σταθερότητα προσωπική δεν είχε και αίσθημα ευθύνης βαθύ δεν είχε. Υπήρχε κίνδυνος που Σιμίτης ήταν καινούργιος πρωθυπουργός. Η πολιτική μας ηγεσία, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος δεν ήταν στο καλύτερο της επίπεδο, παρά λίγο να γίνει πόλεμος. Και έκτοτε είχε μείνει μια κατάσταση τεταμένη, όπου αναζητούσαμε τρόπους, είπαμε, να μην γίνει πόλεμος. Τότε εγώ τον επόμενο χρόνο, ένα χρόνο μετά, είχα πάει στην Άγκυρα για να πάρω στην Κωνσταντινούπολη. Μου έδωσα το βραβείο υπεξή, ήταν η ελληνοτουρκική φιλία τότε, και επωφελήθηκε της ευκαιρίας και πήγα στην Άγκυρα, όπου έκανα μυστικές διαπραγματεύσεις ανεπίσημες
είδα τον Ντεμιρέλ και είδα και τον Γιλμάζ για τα εσωτερικά θέματα και προετοίμασα... Εις γνώση της ελληνικής κυβέρνησης. Εις γνώση φυσικά της ελληνικής κυβέρνησης και προετοίμασα την συνάντηση που έγινε μετά στη Μαδρίτη που υπεγράφει μια συμφωνία πάνω στις ίδιες περίπου βάσεις του Νταβός. Τότε είδα τον Γιλμάζ και όπως ήταν φυσικό του είπα για πες μου τώρα και τι γίνεται με το Κυπριακό και ξέρεις τι μου απήντησε. Μου είπε θα είμαι υποχρεωμένος να σου μιλήσω ανοιχτά μου λέει και θα σου πω ένα πράγμα ότι εμείς οι Τούρκοι καμιά άλλη λύση δεν μπορούμε να δεχθούμε παρά μόνο partition, διχοτόμηση. Μπα λέω καινούργια πράγματα είναι αυτά που μου λες, από πότε. Λέει ξέρεις μου λέει εμείς ξέρουμε ότι όποια λύση και αν δώσουμε η Κύπρος θα κυριαρχηθεί οικονομικά από τους Έλληνες και σε 10 χρόνια θα είναι ελληνικό λυσί και εμείς δεν αντέχουμε 80 μίλια από τα νότια παράλια μας να είναι ένα ελληνικό νησί. Το λέω αυτό για να σας πω πού είναι και πού στοχεύει ο τουρκικός ακραίος εθνικισμός, ο οποίος ευτυχώς δεν ήταν αυτός που κυριάρχησε πάντοτε, αλλά ο οποίος πάντοτε υπάρχει σοβή και μπορεί να γίνει επίφοβος. Το πλαίσιο της λύσης που φτάσαμε κοντά τότε, με εσάς το βασιλείο, τον Οζάλ και τον Μπούς, πού εκείνη το? Λίγο πολύ όλα περίπου είναι τα ίδια πλέον τα σχέδια. Απόδοση του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος από το έδαφος που με βία κατεκτήθηκε και από εκεί και πέρα μια ομοσπονδία, διζωνική η οποία όμως να είναι λειτουργική. Αυτό το λειτουργική, το functional, το προσέθεσα εγώ στις διαπραγματεύσεις όλων αυτών των ετών. Διότι αυτό ήταν, αν θέλεις, και η αδυναμία της Συρίχης. Ότι υπήρχαν περιπτώσεις, οι λύσεις που θα δοθεί, πρέπει να είναι βέβαιο ότι μπορεί να λειτουργήσει πάντοτε. Να έχει διεξόδους για όλα τα ενδεχόμενα. Διότι αλλιώς κινδυνεύει η λύση, δεν γίνει πρόβλημα. Υπήρχαν και εγγυήσεις, οι εγγυήτριες δυναμείς. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Αυτά συζητούνταν όλα και είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται. Και ο Γιλμάς πώς το τορπίλησε αυτό? Ο Γιλμάς απλούστατα άλλαξε γνώμη. Σε όλα τα οποία είχαμε καταβάσει τη συμφωνήση, μου είπε όχι. Ενώ αν είχα, είχα μια δραματική. Ο Ζάλ δεν μπορούσε να τον επηρεάσει. Ναι. Είχα μια δραματική συζήτηση μαζί του στο Παρίσι. Εμείς με τον Ζάλ μιλούσαμε γερμανικά. Έφυγα έξαλλος, έξαλλος. Με τον Γιλμάζ. Με τον Γιλμάζ, ναι. Έξαλλος. Αλλά τότε σταματήσαμε, δεν πετύχαμε. Το σχέδιο Αρνάν το υπεστήριξα εγώ, διότι πίστευα και πιστεύω πάντοτε ότι ήταν η καλύτερη λύση. Η Κύπρος θα ήταν ασφαλώς πολύ καλύτερη σήμερα, 10 χρόνια μετά, αν είχε εγκριθεί το σχέδιο Αρνάν. Φυσικά εγώ δικαιούμαι να πω ότι είμαι κατεξοχήν δημοκράτης και φυσικά υποκλίνομαι και δέχομαι αμέσως την απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δέχομαι ότι η ψήφος του ήταν σωστή. Κάνουν και οι λαοί τάσο λάθη και μεγάλα λάθη. Αυτό το διδάσκει και η ελληνική ιστορία. Όπως, για να τεκμηριώσετε, το 1920. Το 20. Εκλογές του 20. Θυμάμαι τις παραμονές του δημοψηφίσματος. Είχα βρεθεί στο σπίτι σας για μια τηλεοπτική εκπομπή με την αείμνηστη σύζυγό σας. Και κατάλαβα, δεν θέλω να σας ερμηνεύσω εγώ, ότι εάν εκείνη τη στιγμή, εάν εκείνη τη συγκυρία ήσασταν εσείς πρωθυπουργός στην Ελλάδα, η συνεργασία με τον Τάσο Παπαδόπουλο ή η πίεση δική σας προς την Κυπριακή κυβέρνηση και τον Κύπριο Πρόεδρο θα ήταν έντονη και σίγουρα δεν θα ήταν η στάση που τήρησε ο Κώστας Καραμαλής. Σωστά το κατάλαβες. Εγώ ήμουν σαφώς υπέρ του να τελειώσουμε με το σχέδιο Αρνάν και δεν ήμουν μόνος, αγαπητέ μου Τάσο. Εκείνη την εποχή ο σημερινός πρόεδρος, ο Νίκος προς τιμήν του είχε τη γενναιότητα μέχρι τέλους να στηρίξει. Αλλά ο Κληρίδης, ο Γράφος ο Κληρίδης, η πιο σημαντική φυσιογνωμία της Κύπρου εκείνη την εποχή,
ο Γλάφκος θα το είχε λύσει το Κυπριακό αν είχε ακόμα 6 μήνες παράταση της Προεδρίας του. Είναι σωστό όμως, κύριε Πρόεδρε, να παρεμβαίνει η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Δεν είναι σωστό να παρεμβαίνει, εξαρτάται πώς παρεμβαίνει. Δηλαδή η Ελλάδα δικαιούται να πει τη γνώμη της. Δεν δικαιούται να πει τη γνώμη της. Ασφαλώς δικαιούται να την πει. Και η Ελλάς μπορούσε να παρέμβει για να πετύχει ακόμα και βελτιώσεις των αρχικών προτάσεων των Τούρκων. Θεωρείτε με άρφα γιοντά. Εγώ πιστεύω, γιατί έτσι μου λένε φίλοι μου από την Τουρκία, ότι οι Τούρκοι είχαν στις αποσκευές τους και ορισμένες ακόμα υποχωρήσεις εδαφικές. Τις οποίες ποιοι δεν διαπραγματεύτηκαν? Τις οποίες δεν τις διαπραγματεύτηκε κανείς. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Έτσι λένε οι Τούρκοι. Ποιο είναι το πιο σωστό, το συναποφασίζουμε ή η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται? Είναι περιόνους πιάς αυτή η κουβέντα. Στην ουσία αποφασίζουμε και οι δύο. Και η Ελλάς έχει λόγο. Και μας χρειάζεται η Κύπρος στην Ελλάδα. Αλλά και φυσικά εμείς δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα προς τη θέληση του Κυπριακού λαού. Δημιουργείται μια... είναι κοινότητα συμφερόντων. Δεν έχουμε τίποτα με την Κύπρο να μας χωρίζει. Ένα αίμα είμαστε, ένας λαός είμαστε. Να το δούμε το πρόβλημα και να κάνουμε από κοινού την πολιτική. Αυτό είναι το ιδεώδες. Δεν νοείται να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Πουλήθηκε ποτέ η Κύπρος ιστορικά για χάρη της Ελλάδας, όπως πολλοί θεωρούν ή ισχυρίζονται? Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ούτε το άκουσα ποτέ, ούτε πιστεύω ότι σοβαρά μπορεί κανείς να το ισχυριστεί. Ναι, ήταν ας πούμε η θυσία για να επανέλθει η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αυτά το έφερα η πραγματικότητα. Δεν ήταν η θελημένη κίνηση κάπου κανένα. Δεν προκάλεσε κανείς, δεν παρακάλεσε κανείς τους συνταγματάρχες να κάνουν το τρελό πραξικόπημα για να πούμε ότι ήρθε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Εκ των πραγμάτων συνέβη αυτό. Ο Γλάφκος Κληρίδης ήταν, μπορούμε να πούμε, το alter echo σας, το alter echo στην κυπριακή πολιτική σκηνή. Ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνεννοούμουν καλύτερα. Συμπίπταμε σε πολλά πράγματα με τον Γλάφκο. Ανήκαμε στην ίδια γενιά, είχαμε πολεμήσει και δύο στον πόλεμο. Συμφωνούσαμε στην πολιτική, σε όλα. Και ανήκαμε, αν θέλετε, και στο ίδιο Ευρωπαϊκό Κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ενώ με τον Τάσο Παπαδόπουλο υπήρχαν έτσι... Με τον Τάσο Παπαδόπουλο δεν διαφωνίες. Δεν είχα ποτέ μου καμία προσωπική επαφή. Η κυρία Μπακογιάννη, όμως, ως Υπουργός Εξωτερικών, θεωρείται με αρφαγιώτα ότι δεν είχε καλές σχέσεις τότε. Πιθανώς. Πιθανώς. Εγώ με τον Μακαρίτη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο, δεν είχα σχέσεις ιδιαίτερες. Τον χαιρετούσα όταν τον έβλεπα, αλλά δεν είχα ποτέ μου συνεργαστεί μαζί του. Και μετά ήρθε ο Δημήτρης Χριστόφιας, ο πρώτος κομμουνιστής πρόεδρος της Κύπρου. Εσείς είστε μια εμβληματική μορφή της νεοφιλελεύθερης παράταξης. Φαντάζομαι ότι η άποψή σας... Κοίτα, Τάσο, εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο να αναθέσεις ένα κομμουνιστή να εφαρμόσει μια πολιτική που είναι άντικρης αντίθετος προς τα πιστεύω του. Και με την καλύτερη θέληση της γης είναι πολύ δύσκολο σε ένα κομμουνιστή να εφαρμόσει αυτή την πολιτική, την οποία είναι φίρμος ο Χριστόφιας. Ο Χριστόφιας πράγματι προσπάθησε να κάνει το καλύτερο. Αλλά είχε... Στο Κυπριακό εννοείται. Γενικά. Σε αντιμετώπιση όχι μόνο του Κυπριακού, αλλά και γενικότερα των εσωτερικών προβλημάτων της Κύπρου. Αλλά είχε ορισμένες εγγενείς αδυναμίες, τις οποίες ήταν δύσκολο να καταπολεμήσει πλήρως. Όπως? Τη φιλοσοφία του, την κοσμοθεωρία του? Ορισμένες συνδέσεις και φιλίες και ορισμένες αδυναμίες. Πάντως, εσείς οι Κύπροι έχετε το τεράστιο πλεονέκτημα ότι έχετε από το Σύνταγμα εξασφαλίσει συνταγματική σταθερότητα, πολιτική σταθερότητα.
την προστατεύει το σύνταγμα. Και θα σας έλεγα ότι αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σήμερα η Κύπρος πάει πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Θεωρείτε ότι θα βγει πιο γρήγορα από την Ελλάδα? Κοίτα, Τάσο μου. Στις αγορές. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και είμαι, η Κύπρος υπέστη μια βάρβαρο κακομεταχείριση από την Ευρώπη, την οποία δεν μπορούσα να περιμένω ποτέ και δεν τη δέχομαι. Το κούρεμα. Επαναστατώ που το σκέφτομαι. Παρά το γεγονός βέβαια ότι έχει κάνει λάθος, διότι η απόρριψη της πρώτης λύσης, προφανώς η ομόφωνη απόρριψη του κουρέματος, της πρώτης απόφασης του Eurogroup, ήταν λάθος. Παρά τα αυτά, η Κύπρος στη συνέχεια έσφιξε τα δόντια και στρώθηκε στη δουλειά και έχετε εσείς οι Κύπροι δύο τεράστια πλεονεκτήματα εναντίον της Ελλάδος. Το ένα είναι ότι εσείς και από παράδοση, αν θέλετε, σέβεστε τους νόμους και τους στηρείτε, κάτι που η Ελλάδα δυστυχώς στην Ελλάδα δεν συμβαίνει, και το δεύτερο ότι έχετε μια πολιτική σταθερότητα αδιαμφισβήτητη. Είτε με καλό πρόεδρο όπως έχετε σήμερα, δόξα τω Θεώ, είτε με λιγότερο καλό όπως είχατε στο παρελθόν, η πολιτική σταθερότητα είναι εξασφαλισμένη. Και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο αγαθό, το οποίο επωφελείστε. Ακόμα και κάτι άλλο θέλω να σου πω, ότι βλέπω ότι εσείς οι Κύπροι μιλάτε στο λαό με πολύ μεγαλύτερη ειλικρίνεια από ότι μιλούμε εμείς οι Έλληνες. Το πιστεύετε? Γιατί νομίζω ότι οι Κύπροι, οι ψηφοφόροι δεν το πιστεύουν αυτό. Να τους ειδοποιήσεις ότι ας έρθουν να δουν τι γίνεται στην Ελλάδα για να καταλάβουν ότι η δική σας πολιτική, εγώ κάθομαι καμιά φορά και ακούω το ΕΡΤ και χαίρομαι νέους πολιτικούς. Το ΡΙΚ και χαίρομαι να ακούω. Πρέπει να κάνετε και διάλογο εσείς. Κάνετε πολιτικό διάλογο. Εμείς έχουμε καταργήσει το διάλογο. Υβριζόμεθα απλώς, υβρίζω ένα τον άλλο. Και διάλογος δεν γίνεται. Εσείς λέτε, οι πολιτικοί λένε την αλήθεια, βλέπω νέους πολιτικούς. Πρόσφατα, κύριε Πρόεδρε, μια και είπατε για νέους πολιτικούς, χάσαμε ένα εξαιρετικό νέο πολιτικό, τον Τάσο Μητσόπουλο. Θέλω και εγώ να εκφράσω ευκαιρία τη βαθιά μου λύπη. Ο Τάσος Μητσόπουλος ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο εμείς στην Ελλάδα καλά γνωρίζαμε, γιατί είχαμε συνεργαστεί χρόνια μαζί του. Ήταν σύμβουλός σας, δεν ήταν κάποιο όχι, καιρό. Ανήκε στην ΟΝΕΔ. Ναι, και στη Νέα Δημοκρατία. Και στη Νέα Δημοκρατία, και είχαμε όλοι μας εκτιμήσει τις ικανότητές του ως πολιτικού και ως ανθρώπου. Ήταν εξαίρετος άνθρωπος. Είναι μια απώλεια και για την Κύπρο, αλλά και για τον ελληνισμό γενικότερο. Και θέλω επ' ευκαιρία να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια προς τον κυπριακό λαό και προς την οικογένειά του. Εκφραστήκατε θετικά απόψε για τον νυν πρόεδρο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Γιατί, πού έγινε αυτή η αξιολόγηση? Τον Νίκο Αναστασιάδη τον ξέρω από καιρό. Εκτιμώ και την διορατικότητά του και την πολιτικότητά του, αλλά προπαντός εκτιμώ την προσωπική του γενναιότητα. Ο Νίκος έχει το θάρρος να υποστηρίζει την πολιτική του οποία πιστεύει και να πηγαίνει αν χρειάζεται κόντρα στο ρεύμα. Είναι αυτό που χρειάζεται και η Κύπρος όπως χρειάζεται και η Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε να αλλάζει η διαδικασία λύσης του Κυπριακού λόγω του αερίου και ίσως και των πετρελαίων? Εγώ είμαι βέβαιος, αγαπητέ μου Τάσο, ότι το γεγονός ότι ευρέθηκε αυτός ο πλούτος στην περιοχή δημιουργεί αδύρυτη την ανάγκη της συνεργασίας των χωρών που εμπλέκονται. Και η συνεργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πλήρως αν δεν λυθεί το αγκάθι αυτό που λέγεται Κυπριακό. Γι' αυτό εγώ βλέπω ότι ο διεθνής παράγων θα πιέσει ισχυρά το προσεχές μέλλον για να προχωρήσουμε σε λύση του Κυπριακού. Δεν υπάρχουν και κίνδυνοι? Δηλαδή ο διεθνής παράγοντας να πει ότι αν δεν λυθεί το Κυπριακό, δεν θα βγάλετε το αέριο, δεν θα βγουν τα πετρέλαια. Αυτό δεν θα το πούν εύκολα, διότι αυτό το είπαμε στο Αιγαίο δυστυχώς, σε αυτό συνέβη στο Αιγαίο, που με κακούς χειρισμούς, τότε η περίφημη κρίση για την οποία μιλήσαμε πρωτήτρα, οδήγησε στο να μην κάνει κανείς από τους δύο γεωτρείς στο Αιγαίο.
αυτό δεν θα ξαναγίνει στην περιοχή σας, διότι είναι πολύ μεγάλες οι ποσότητες και πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Δεν πρόκειται ο κόσμος να στερηθεί από ένα τέτοιο πλούτο, γιατί δεν λύεται ένα θέμα το οποίο στο τέλος, γιατί να μην λυθεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένας παράγων που θα σπρώξει προς τη λύση θα είναι η ανάγκη να εκμεταλλευτούν όλες οι χώρες, κατά δίκαιη αναλογία, το όφελος από αυτό το δώρο που μας χαρίζει ο Θεός. Δεν φοβάστε ότι θα πιεστεί ο αδύναμος παίχτης, δηλαδή η Κύπρος? Κοιτάτε, γιατί είναι η Κύπρος το αδύναμος παίκτης? Διότι έχει, Τουρκία... έχει και αυτή στηρίγματα. Η δε Τουρκία δεν είναι κατεξοχήν σήμερα και σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Έχουμε και εμείς τα ατού μας, έχουμε τα δίκαια μας, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ξέρεις, οι λύσεις πάντοτε στην πολιτική, στην εξωτερική πολιτική, είναι συμβιβαστικές, δεν μπορεί να τα θέλεις όλα δικά σου. Είναι η τέχνη του εφικτού που έλεγε είναι και ο Βενιζέλος. Μα είναι η τέχνη του εφικτού αυτό. Όποιος το αμφισβητεί δεν κάνει για πολιτικός. Είναι απλώς ένας άθλιος δημοκόπος. Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, χωρίς καμιά αμφιβολία. Θα είναι τεράστιο το βάρος για τον Κύπριο πολιτικό που θα υπογράψει τη λύση του Κυπριακού? Ξέρετε πώς το παίρνει κανείς. Άμα έχεις το κουράγιο θα υπογράψεις. Αλλά θα εγκρίνει σε τελική ανάλυση ο λαός, φυσικά. Πάλι ο λαός θα κληθεί για να αποφασίσει. Εγώ, αγαπητέ μου Τάσο, θέλω να σου πω, τελειώνοντας, ότι έχω πει και άλλοτε, θα το ξαναπώ και πάλι, τα θέλετε αποτελεί και την πολιτική μου διαθήκη. Ποτέ δεν θα συμφιλειωθώ με τη σκέψη της διχοτομήσεως της Κύπρου. Ποτέ. Ξέρω και το είπα πρωτήτερα, κάτι το συγκεκριμένο πάνω σε αυτό, τι μου υπογυλμάς. Ξέρω τι θέλουν οι Τούρκοι στο βάθος, γιατί αυτό τους συμφέρει. Η διχοτόμηση. Τη διχοτόμηση. Εάν γίνει η διχοτόμηση, οπωσδήποτε και αν γίνει, το αποτέλεσμα είναι σαφές και βέβαιο. Το βόρειο κομμάτι, το κυπριακό, το οποίο τότε θα λειτουργεί ως κράτος χωρίς κανένα περιορισμό ή με ελαχίστους περιορισμούς, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα τηρήσουν κιόλας, θα αυξηθεί σε πληθυσμό και σε δύναμη και σε ισχύ και σε οικονομική ισχύ. Θα αναπτυχθεί ο Βορράς, κυρίως στον τουρισμό, ανταγωνιστικά προς τον Νότο. Επειδή θα είναι φτηνότερα τα εργατικά χέρια. Εν πάση περιπτώσει ανταγωνιστικά, ενώ σήμερα θα μπορεί να αναπτυχθεί προς όφελος του Νότου, διότι όντως εμείς έχουμε περισσότερες οικονομικές δυνατότητες από ό,τι έχει ο Βορράς ακόμα και σήμερα, και είχαμε ακόμα πιο πολλές πριν από 10 χρόνια. Η πίεση αυτή η οποία θα ασκηθεί από μια Τουρκία, η οποία αύριο θα είναι 100 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι θα γίνει μεθαύριο, θα είναι τέτοια ώστε οι Κύπροι, οι οποίοι έχουν, οι Έλληνες Κύπροι, οι οποίοι έχουν και διεξόδους πολλές ανά τον κόσμο, πολλές παροικίες, περισσότεροι Κύπροι φαντάζομαι ζουν στο εξωτερικό παρά πάνω στο νησί, θα έχουν εύκολη τη διέξοδο, κινδυνεύει για πρώτη φορά με τα χιλιάδες χρόνια η Κύπρος να πάψει να είναι ελληνική. Και αυτό δεν θα ήθελα φυσικά ποτέ να συμβεί. Γι' αυτό και η διχοτόμηση δεν είναι λύση. Πρέπει να βρούμε λύση που να συνδυάζει, να συνυπάρξουμε με τους Τούρκους. Πρέπει να ζήσουμε και στην Κύπρο μαζί με τους Τούρκους. Όπως εμείς οι Έλληνες, καταρχήν έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε φιλικά με τους Τούρκους. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι αδύρυτη ανάγκη, επιταγή της πραγματικότητας. Πώς είναι η καθημερινότητα σας σήμερα, κύριε Πρόεδρε? Εργάζομαι το πρωί πάντοτε, το βράδυ ορισμένες φορές. Δεν διαβάζω δυστυχώς όσο θα ήθελα, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τα μάτια μου. Δεχτήκατε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης? Δηλαδή, είχατε περικοπή στη σύνταξή σας? Σίγουρα. Σας ρωτώ γιατί ο κόσμος μπορεί να πιστεύει ότι εσείς οι πολιτικοί είσαστε ιερές αγελάδες. Λοιπόν, επειδή μου θέτησε αυτό το προβοκατόρικο ερώτημα, θα σου πω κάτι που δεν θα το έλεγα αλλιώς. Η σύνταξή με εμένα είναι
οι αποδοχές βουλευτούν ενεργεία. Έπαιρνα 6-900. Ξέρεις πόσο είναι σήμερα? 1800. Κατασκεύασα. Σχεδόν 80-90% κάτω. 70% κομμένο. Τώρα πώς έγινε δεν ξέρω. Και φυσικά δεν το συζητώ, διότι είμαι ο τελευταίος που θα παραπονεθεί γι' αυτό. Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας σας? Δεν υπάρχει μυστικό μακροζωίας. Δεν υπάρχει μυστικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με έναν οργανισμό, καλύτερο ή λιγότερο καλό. Αλλά ένα πράγμα θα σου έλεγα. Εγώ τα ωραία πράγματα της ζωής μου άρεσαν όλα. Δεν έκανα ποτέ κατάχρηση, ούτε έγινα ποτέ δούλος καμίας αδυναμίας. Το γεγονός ότι κατάφερα να ελέγξω τον εαυτό μου 100% χωρίς να χάσω ορισμένες ευχαριστήσεις. Δεν καπνίζω, ας πούμε, πριν από 50 χρόνια έχω κόψει το κάπνισμα, αλλά δύο τσιγάρα το πρωί θα τα καπνίσω γιατί μου κάνει κέφι. Μπορώ και ελέγχω. Διατροφή. Και η διατροφή, εγώ είμαι οπαδός της κριτικής διατροφής, της ελληνικής διατροφής. Τρώγω απ' όλα, πολλά φρούτα και πολύ, το λάδι, το ελληνικό λάδι, το κρητικό λάδι. Και το γεγονός ότι δεν έχω άγχος είναι μεγάλο πράγμα. Εγώ δεν σέρνω μαζί μου τις έγκυες μου, Τάσο. Όταν το βράδυ φύγω, θα κοιμηθώ, θα πάω στο σπίτι μου και την άλλη μέρα είναι μια άλλη μέρα. Κάμια φορά σκέφτομαι τη νύχτα τα προβλήματα, αλλά τα σκέφτομαι ήρεμα, χωρίς αγωνία. Το γεγονός ότι δεν έχω άγχος είναι αυτό το οποίο με κράτησε ζωντανό. Και φυσικά κοιμάμαι κάθε μεσημέρι ανελιπώς. Όταν έγινε η απόβαση στον κόλπο, η εισβολή των Αμερικάνων. Των Αμερικανών, όταν έγινε η εισβολή στον κόλπο. Η Μαρίκα μου είχε πει από το βράδυ, ήταν πανσέλινος, ότι νομίζω ότι απόψε κάτι θα γίνει. Και με ξύπνησε σε μια μισή ώρα. Σηκώθηκα, πτήθηκα, πήγα στο γραφείο μου, είδα τι γίνεται, έδωσε ορισμένες οδηγίες. Μου είπαν ότι θα μιλήσει ο Μπούς στις 4 το πρωί. Και είπα, ωραία, τώρα θα πάω να ξανακοιμηθώ πάλι και ειδοποίησετε με 10 λεπτά πριν να μιλήσω, πώς θα ξυπνήσω για να το παρακολουθήσω. Αισθάνεστε τυχερός άνθρωπος, κύριε Πρόεδρε? Εγώ αισθάνομαι ότι είμαι τυχερός. Αισθάνομαι ότι είμαι τυχερός. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την τιμή που μας κάνατε να μας δεχτείτε στο γραφείο σας εδώ, γι' αυτό και κάποιοι ήχοι που ακούγονταν είναι από τους συνεργάτες σας μέσα. Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα από το Προεδρικό Μέγαρο, στην πρώτη σας έτσι μεγάλη εκτεταμένη συνέντευξη στην Κυπριακή τηλεόραση. Και να μας δώσετε αυτή τη σοφία, αυτές τις εμπειρίες και όλα αυτά τα γεγονότα που ζήσατε όντας ένα ζωντανό κομμάτι της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας. Εγώ ευχαριστώ, Τάσο μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ πολλά. Στο τέρμα της ζωής που βρίσκομαι, αν απολώ τα χρόνια που περάσανε και βγάζω συμπεράσματα. Και θέλω να σου πω ότι ελπίζω, είμαι φύση αισιόδοξος, θα αντιμετωπίσουμε και αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Είμαι περισσότερο αισιόδοξος για την Κύπρο από ότι είμαι για την Ελλάδα. Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστήσεις και σε εσάς που μας παρακολουθήσατε στο πολύ ενδιαφέρον απόψινό τετατέτ. Να ευχαριστήσουμε και το ταξιδιωτικό γραφείο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.